Χαίρετε σε όλους, είμαι ο Greek Jer της καρδιάς σας, είμαι εδώ απέναντι από το πάρκο Ριζάρι και κατευθύνομαι προς έναν από τους λιγότερο πιστεύω γνωστούς κήπους της Αθήνας. Θα πάμε να δούμε έναν μικρό αλλά πάρα πολύ ωραίο κήπο, είναι αυτός του Βυζαντινού Μουσείου. Πάρα πολύ ωραία τεχνολογία και μου αρέσει πάρα πολύ να ασχολούμαι με αυτήν, ωστόσο πρέπει και να ζήσουμε. Και εξάλλου το μότο μου είναι ζήσε, απόλαυσε και ζήτα περισσότερα. Άρα λοιπόν θα δούμε εκτός από την τεχνολογία και πολλά ακόμα. Όπως έχετε δει, βόλτες με το ποδήλατο, βόλτες σε κήπους, διάφορα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα τα απολαύσουμε όλα, από μικρά διαμαντάκια μέχρι μεγαλύτερα, μέχρι αδιάφορα, μέχρι τα πάντα. Γενικότερα δεν είναι από τους κήπους τους οποίους ξέρουμε όλοι και επισκεπτόμαστε, γιατί είναι μέσα στο μουσείο. Εγώ γενικότερα μέχρι πρότινος και πριν τον επισκεφτώ πίστευα ότι απλά είναι η είσοδος για να μπορείς να πας στο λύκειο του Αριστοτέλη που είναι ακριβώς από δίπλα. Ωστόσο, πάμε να δούμε τι κρύβεται πίσω από το Βυζαντινό Μουσείο και κάτω από το Πολεμικό Μουσείο. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι και να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Θα μπούμε λοιπόν σε έναν κήπο ο οποίος hint και πολύ μεγάλη έτσι, βοήθεια εάν τον επισκεφτείτε. Να ξέρετε ότι είναι καλό να έχετε ένα αντικουνουπικό μαζί σας, γιατί έχει πάρα πολλά κουνούπια και θα πάθετε πλάκα με το πόσα πολλά θα σας τσιμπήσουν εφόσον είστε σαν εμένα, που με το που μπαίνω μέσα σε έναν χώρο που έχει κουνούπια με βλέπουν σαν ορεκτικό γεύμα, επιδόρπιο και τα πάντα όλα μαζί. Θα δούμε κάποιους αρχαίους κίονες, θα δούμε αρχαίους τάφους, θα περπατήσουμε και θα χαθούμε για να κατευθυνθούμε προς το λύκειο του Αριστοτέλη. Θα δούμε ένα πολύ ωραίο έτσι, ας το πούμε, γλυπτό που έχει μέσα εκεί πέρα και θα δούμε και το πώς φαίνεται το Βυζαντινό και το Πολεμικό Μουσείο από κάτω, όπως επίσης και το πώς φαίνεται ο κήπος πάνω από το Βυζαντινό Μουσείο. Αυτά λοιπόν από μένα. Πάμε να το απολαύσουμε. Μέχρι την επόμενη φορά σας χαιρετώ από τώρα, να είστε καλά. Το λέω και πάλι, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Να είστε υγιείς, να μένετε ασφαλείς, να κάνετε βόλτες. Θα ξαναλέμε, γεια σας!
We'll be right back.
Thank you.